ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, αυτά τα πάρω μαζί. Βατάκια, τι γίνεται, πώς είσαι, όλα καλά. Τι γίνεται, πώς είσαι, όλα καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Πώς είστε, τι γίνεται. Καλώς είστε κύριε Πρόεδρε. Έλα και εσύ εδώ. Τι ομάδα είσαι. Εγώ, Πάοκ. Πάοκ βέβαια, και εσύ, Πάοκ. Το Ολυμπιακό έχουμε, αν και στα κόκκινα καλά σε βλέπω εδώ πέρα. Γεια σου γλυκιά μου, ένα στο σεραφυλάκι. Πώς σε λένε εσένα. Και πώς σε γνώρισε Δημητρά. Είμαι 11 χρονών. Μπράβο Δημητρά, μην ταξιδεύεις, Τετάρτη Πέμπτη. Μπράβο, είσαι καθημερινή. Μπράβο Δημητρά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Σαν το γιο μου. Έλα να ακούμε αυτό να πιάνε πως δεν είναι μαζί εδώ. Που είσαι και ωραίο όνομα. Όχι, κάποιος που σε παρακολουθεί. Καλώς σας βρήκαμε. Να σας... Εδώ, έλα εδώ. Εδώ, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... για την υποδοχή σας. Ξέρετε την περιοχή σας την αγαπώ ιδιαίτερα. Και μας στήριξε και πάρα πολύ ενεργά στις εκλογές. Επειδή έχω δώσει μια δέσμευση μια φορά το μήνα να βρίσκομαι στην ελληνική περιφέρεια, μετά από κάποιες ενδιαφέρουσες συναντήσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώ το χρόνο για να βρεθώ σήμερα μαζί σας και να έχω στη συνέχεια και μια συζήτηση με τους εξαιρετικούς αμπελουργούς και εινοποιούς της περιοχής αυτής που βγάζει τόσο σπουδαίο κρασί. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε μέρα αγωνιζόμαστε να λύνουμε προβλήματα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Ως κυβέρνηση, ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Θα έχουμε την ευκαιρία και πολύ σύντομα να ψηφίσουμε και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο ο συντοπίτσας ο Αποστόλης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο υλοποιεί τις δεσμεύσεις μας για μείωση φορολογικών στελεστών για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα. Είναι μια σημαντική τομή, η οποία πολύ σύντομα θα δείξει αποτελέσματα. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι απολύτως ενήμερος για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε και στον πρωτογενή τομέα. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά να βρεθούμε και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να τα συζητήσουμε και πάλι. Και για τα ζητήματα του Ροδάκινου και με τους περιορισμούς που δυστυχώς προέκυψαν στην Αμερικάνικη αγορά. Θέλω να ξέρετε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποιες εξαιρέσεις τουλάχιστον για τα προϊόντα τα οποία ήδη έχουν συσκευαστεί. Έχω επικοινωνήσει εγώ ο ίδιος προσωπικά μέσω επιστολής του τον Υπουργό Εμπορίου και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και θα έχει συνομιλία μαζί του, εκ μέρους μου θα θέσει πάλι αυτό το ζήτημα, το οποίο ξέρω πόσο πολύ σας απασχολεί. Εγώ θέλω και πάλι να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που παρέχετε, όχι μόνο στην παράταξη, αλλά και στην κυβέρνηση. Είχα πει προεκλογικά ότι θα είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όχι μόνο αυτών που μας ψήφισαν. Και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή αναγνωρίζετε και από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ότι κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να ανατάξουμε τον τόπο, να δημιουργήσουμε νέες δουλειές, να ξαναβάλουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, να στηρίξουμε τους τομείς όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ο πρωτογενής τομέας. Πριν από λίγο επισκέφθηκα τη Hellenic Steel. Η Hellenic Steel είναι ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής χάλιβα στα Διαβατά. Λειτουργήσε για τελευταία φορά το 2014. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εκαθάρισης, βρήκαμε ένα σημαντικό επενδυτή. Το εργοστάσιο θα λειτουργήσει και πάλι. Θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση 400 καινούργιες θέσεις εργασίας. Αργότερα ελπίζουμε ότι θα αυξηθούν σημαντικά και είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα των νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Επικράτεια. Μιας και μιλάμε για τη ζάχαρη, την ίδια στιγμή που εγώ βρίσκομαι μαζί σας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο αρμόδιος Υφυπουργός βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ζάχαρης στο πλατή και εκεί έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις που αφορούν τους τευτοπαραγωγούς. Θα ξαναδώσουμε ζωή και σε αυτό το εργοστάσιο για να αποδείξουμε ότι αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά, γιατί θυμάστε ότι είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ζάχαρης, θα κάνουμε πράξη μετεκλογικά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ίδιους και με πιο έντονους ρυθμούς και κάθε μέρα θα κάνουμε μικρά βήματα
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τη ζεστή σας υποδοχή στο όμορφο χωριό σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.